Γιατί ο Προκόπης Αγγελόπουλος έχει δίπλα του κάποιον από την πυροσβεστική για να μας πει πού βρισκόμαστε τώρα. Προκόπη, ο λόγος σε σένα. Ναι, είναι ο κύριος Τζουβάρας δίπλα μου, είναι αντικάρχης στην πυροσβεστική. Είστε επικεφαλής εδώ στη δύναμη που επιχειρεί από το πρωί από τις 5 και 4. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Έχει αποτραπεί ο κίνδυνος επέκτασης σε παρακείμενα διαμερίσματα, αποθήκες και βιοτεχνίες. Το υψηλό πυροθερμικό φορτίο ήταν πολύ μεγάλο, ήταν πολύ υψηλό και δεν έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Άρα δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο? Είμαστε, ναι, υπό μερικό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Αλλά χρειαζόμαστε ώρα ακόμα να χτυπήσουμε ακριβώς την εστία. Ένα-ένα τις συσκευές, όπως γνωρίζετε, είναι αποθήκη ηλεκτρικών συσκευών και με air condition μέσα που υπάρχουν κάποιες μικροεκρήξεις. Και ένα-ένα τα μηχανήματα τα εξετάζουμε, τα κάνουμε στην άκρη και τα σβήνουμε με προσοχή. Βλέπουμε ότι υπάρχει και θέμα και σε δομικά στοιχεία του κτηρίου. Βλέπουμε μια μεγάλη ρογμή που έχει δημιουργηθεί εκεί. Θα μπορούσε να υπάρχει πρόβλημα. Δεν είμαι ειδικός γι' αυτό. Δεν είμαστε γενικώς στην πυροσβεστική. Θα το δουν οι τεχνικές υπηρεσίες αυτό. Αλλά υπάρχουν κάποια σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι με σιγουριά θα επιτρέψετε και στους ανθρώπους που μένουν στο διπλανό κτίριο να επιστρέψουν στο σπίτι τους? Όταν σβήσει φωτιά. Όταν σβήσει φωτιά και δεν υπάρχει κανένα. Υπάρχει εκτίμηση πότε μπορεί να γίνει αυτό? Εκτιμούμε αν όλα πάνε καλά σε καμιά ώρα. Μάλιστα. Προκόπη, από την εμπειρία του αντικάρχη, η καύση αυτών των συσκευών μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα άλλου τύπου σε σχέση με την ατμόσφαιρα και την εκπομπή κάποιων ρήπων? Αν είναι επικίνδυνα. Ναι. Ρωτάνε από το στούντιο κατά πόσον από την εμπειρία σας πιστεύετε ότι τα υλικά που καίγονται μέσα μπορεί να δημιουργήσουν και προβλήματα από τους ρήπους και στην υγεία? Τώρα δεν ξέρω αν είναι κάτι που έχετε έτσι. Μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα από τους ρήπους στην υγεία των πυροσβεστών. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε τις αναπνευστικές συσκευές και τις μάσκες και φυλαγόμαστε γι' αυτό. Έχουμε τα ατομικά μέσα προστασίας, τα δικά μας. Στον έξω κόσμο, όχι, δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα. Είδα πάντως ότι όσο περνάει η ώρα, όλο και περισσότερα οχήματα και πυροσβέστες βρίσκονται εδώ. Πόσοι επιχειρούν αυτή την ώρα? Αυτή την ώρα είναι 12 οχήματα με 30 άντρες. Θέλω να σας πω, από την πρώτη στιγμή έγινε πολύ σωστή ο εντοπισμός της εστίας και αποφεύχθηκε πολύ πολύ γρήγορα ο κίνδυνος επέκτασης σε παρακείμενα, διαμερίσματα και κτίρια. Μιλάτε για την εστία, ότι εντοπίστηκε εγκαίρως. Έχετε και κάποια υποψία για το τι μπορεί να το έχει προκαλέσει? Όχι, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό έχει ήδη επιληφθεί το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας μας. Θα το δούμε στην πορεία. Δεν γνωρίζουμε τι το έχει προκαλέσει. Αυτό που μπορώ να σας πω από την εμπειρία μου ότι υψηλό πυροθερμικό φορτίο και έκαιγε πολύ ώρα. Προκόπη, και κάτι τελευταίο. Ήταν άμεση αντίδραση, όπως επισημάνθηκε και από σένα αλλά και από την αντικάρτη της πυροσβεστικής. Αλλά πόσο δύσκολο είναι σε αυτές τις περιπτώσεις η περιοχή όπου είναι μεικτή, όπου έχουμε σπίτια με αποθήκες, βιοτεχνίες και όλα αυτά, και πόσο ορθόδοξο είναι? Πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστεί μια φωτιά σε μια τέτοια περιοχή που είναι μεικτή, που υπάρχουν και κατοικίες κοντά? Δύσκολο είναι, αλλά είμαστε επαγγελματίες της πυροσβεστικής, αυτή είναι η δουλειά μας. Έγινε σωστός εντοπισμός, άμεση κινητοποίηση από την αρχή, γι' αυτό φαίνεται κλασικά ότι δεν έχει καεί ούτε η ίδια η αποθήκη. Η μισή καεί. Δεν πήγε στην άλλη μισή μέσα. Υπάρχουν μέσα δηλαδή συσκευές που δεν έχουν υποστεί ζημιά. Όλο αυτό το κτίριο είναι το ίδιο. Που βλέπετε, είναι στη δεξιά πλευρά, και στο υπόγειο. Στη δεξιά πλευρά δεν έχει επεκταθεί η φωτιά. Ούτε στο υπόγειο. Μάλιστα. Ούτε σε παρακείμενα δεμερίου, ούτε σε άλλες βιοτεχνίες γύρω-γύρω. Γιατί βγαίνει από την άλλη μεριά το τετραγώνο, όπως βλέπετε. Είναι μεγάλος ο χώρος. Εκεί που έπεσε η φωτιά, εκεί που τη βρήκαμε, εκεί Μάλιστα. έχει κλειστεί. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Και πολύ σημαντικό αυτό. Φαίνεται και από το πώς λειτουργήσε η πυροσβεστική δύναμη. Προκόπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον